Έχω κοντά μου τον προπονητή της Αρσούπολης, τον Θανάση Ψήλια. Coach, μόλις πριν από λίγες μέρες ανανεώθηκε η συνεργασία σου με την Αρσούπολη. Θα μείνεις για μία ακόμη χρονιά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε έτσι να πούμε δύο λόγια για την δουλειά που έγινε φέτος στην Αρσούπολη, για τους στόχους που υπάρχουν. Καταρχάς για αυτά και ανάλογα με την πορεία μπορεί να ρωτήσουμε και κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε, δύο λόγια καταρχάς για την ανανέωσή σου με ένα σύλλογο ο οποίος νομίζω είναι κόσμημα, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για το Αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ναι, κοιτάξτε, το Αρσούπολη είναι ένα σωματείο το οποίο το θεωρώ καταρχήν οικογενειακό περισσότερο και όχι ποδοσφαιρικό. Όταν γνωρίστηκαμε τους ανθρώπους ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί η ομάδα την προηγούμενη χρονιά πάλευε για τη σωτηρία της. Καταφέραμε μέσα από τις δικές μας δυνάμεις, αναδεικνύοντας παιδιά από το εφηβικό μας τμήμα για την Ακαδημία μας, να πετύχουμε το στόχο μας και θα έλεγα και εύκολα. Και όταν είχα αναλάβει τις πρώτες αγωνιστικές μέχρι να αρχίσει η ομάδα να ανακάμπτει και τα λοιπά, είχαμε κάποια αποτυχημένα αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Σωτήρης Χατσός, προς τιμή του, μου έκανε πρόταση πάνω στα ατυχή αποτελέσματα να κάνουμε μια συμφωνία για 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε την πρώτη χρονιά που πετύχαμε το στόχο μας και τη φετινή χρονιά που διανύσαμε ήμασταν πάρα πολύ καλά, είχαμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τα παιδιά μας, ήμασταν σε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικοί. Αν είχαμε λίγο περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες και λίγο περισσότερη τύχη, θα ήμασταν και πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά θεωρώ ότι παίξαμε ανταγωνιστικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Και έτσι φέτος διακόπη βέβαια άδοξα το πρωτάθλημα λόγω του COVID. Και τώρα απλά συνεχίζουμε την τρίτη χρονιά της εργασίας μας. Δεν είναι ανανέωση, είναι απλώς συνέχεια της συμφωνίας που είχαμε κάνει με τη διοίκηση. Ίσως να είναι απλά πιο τυπικό ίσως αυτό. Ναι, ήταν τυπικό διότι βλέπουμε ότι και επαγγελματίες προπονητές με συμβόλαια σπάνε ανά πάσα στιγμή. Η Αρσούπολη βέβαια είναι ένα σωματείο που δίνει την ευκαιρία στους προπονητές και στους ποδοσφαιριστές να χαρούν αυτό που κάνουν, γιατί κυρίως μιλάμε για αριθμητικό ποδόσφαιρο και εκεί το χαιρόμαστε, γιατί όπως είπα και στην αρχή είναι μια οικογενειακή ομάδα και εκεί που θέλουμε πάντα να είναι κοντά μας οι άνθρωποι της ομάδας είναι στις δύσκολες στιγμές. Διότι όπως έχουμε πει επανειλημμένως, η νίκη έχει μόνο φίλους και η ήττα έχει μόνο εχθρούς. Εκεί λοιπόν στην Αρσούπολη δεν συμβαίνει αυτό. Περισσότερο μας συμπαρασέγονται στα δύσκολα. Όλοι οι άνθρωποι της διοίκησης είναι κοντά μας κάθε μέρα. Λύνουν τα προβλήματά μας όλα. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα από τη δουλειά που γίνεται και από το κλίμα που υπάρχει γενικώς στα αποδυτήρια και στην ομάδα. Και έτσι χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο εκεί. Ο προγραμματισμός της νέας σεζόν ουσιαστικά ξεκινάει τώρα, έτσι δεν είναι, για το ρόστερ, για υπόλοιπα θέματα που αφορούν την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να μας πεις κάτι για αυτά τα πράγματα, coach. Ο προγραμματισμός ήδη έχει ξεκινήσει. Μάλιστα από την Τετάρτη 27-5, αν θυμάμαι καλά, που επιτράπει να κάνουμε ατομική προπόνηση, τηρώντας πάντα τα πρωτόκολλα που δίνουν οι ειδικοί, έχουμε ξεκινήσει προπονήσεις με τα παιδιά. Έχουμε όλα τα παιδιά παρουσία στις προπονήσεις. Και έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε την επόμενη σεζόν. Σκοπεύουμε πάλι να ανεβάσουμε φέτος κάποια παιδιά από το εφηβικό αλλά και από το παιδικό τμήμα στο αντρικό. Έχουμε κάποιους στόχους όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας συγκεκριμένους και μάλιστα είμαστε κοντά στη συμφωνία με κάποια παιδιά. Και το ευχάριστο είναι και το πολύ ενθαρρυντικό και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που όλα τα παιδιά θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Δεν θέλει κανένα παιδί να φύγει. Θέλουν όλοι να μείνουν γιατί όπως είπα και στην αρχή χαίρονται αυτό που κάνουν. Τώρα πόσο ο κορονοϊός έτσι κι αλλιώς φέτος τα πήγε όλα πίσω, ολοκλήρωσε μια σεζόν πολύ νωρίτερα από ό,τι θα περιμέναμε. Πόσο λοιπόν αυτή η νέα κανονικότητα που υπάρχει μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν? Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα διότι σταματήσαμε τελείως απότομα από 12 Μαρτίου που σταμάτησαν οι προπονήσεις, ήμασταν όλοι σε καραντίνα, καμία δραστηριότητα. Τα παιδιά είναι από μεγάλη αποχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα οι προπονήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μέτρια σε ένταση και με πολύ μεγάλη προσοχή και με καλή μεθοδολογία ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς. Διότι βλέπουμε και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πόσους μυϊκούς τραυματισμούς έχουν τα παιδιά λόγω της αποχής. Οπότε σίγουρα μας έχει επηρεάσει. Γι' αυτό λέμε όλο τον Ιούνιο θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τα παιδιά όσο μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε. Πάντα σε μέτριο ρυθμό, χωρίς βιασύνες. Και σίγουρα μας έχει επηρεάσει. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια, πρέπει και εμείς να δούμε τι γίνεται, να γίνει ανακοινώσεις από την Ένωση
ποδοσφαιρικών σωματείων Αθηνών πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν επιτρέπεται να κάνουμε ομαδικές προπονήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν βγουν οι ανακοινώσεις, θα αποφασίσουμε κι εμείς πώς θα φτιάξουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη σεζόν. Κοτς, κάτι άλλο κλείνοντας, θα θέλεις να προσθέσεις? Όχι, θέλω απλώς να πω υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλο το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Να περάσει αυτό το θέμα που είχαμε, αυτή η πανδημία, η οποία, δόξα τω Θεώ, στη χώρα μας πάμε από ό,τι ακούω σχετικά καλά. Να φύγει αυτό από τη ζωή μας και να επανέλθουμε στην κανονικότητα, ώστε να μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας και το ποδόσφαιρο εμείς που ασχολούμαστε με αυτό. Γιατί μας έχει λείψει πάρα πολύ. Φυσικά, έτσι και τώρα αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι και το ποδόσφαιρο και γενικότερα φυσικά ο αθλητισμός. Αλλά εντάξει, επειδή ασχολιόμαστε με το ποδόσφαιρο και ο περισσότερος κόσμος, στεκόμαστε εδώ. Έτσι, πόσο άδεια είναι, θα λέγαμε, και η ζωή μας χωρίς το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί το καταλάβαμε καλά τώρα. Κότς, 2 μήνες και 3 μήνες και πολύ περισσότερο, ίσως και με τις ώρες τεχνικού ειδικά, δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο. Ναι, είναι η καθημερινότητά μας. Εγώ είμαι στον χώρο 45 χρόνια περίπου, είμαι 24 χρόνια προπονητής. Είναι η μοναδική φορά στη ζωή μου που νιώθω έτσι. Να μην μπορώ, δηλαδή, τόσο αδύναμος να μην μπορώ να κάνω τίποτα για το ποδόσφαιρο. Αλλά ήταν η κατάσταση τέτοια η οποία μας οδήγησε σε αυτήν την καραντίνα. Βέβαια, οφείλω να πω ότι πολλοί κόσμος υποφέρει αυτόν τον καιρό και λόγω οικονομικών προβλημάτων και λόγω επαγγελματικών προβλημάτων. Και σίγουρα εύχομαι και σε αυτά τα θέματα να βρεθεί μια λύση ώστε να μπορέσουν να βρουν όλη τη δουλειά τους πάλι, να μην υπάρξει ανεργία και να μπορεί ο κόσμος να ζήσει με αξιοπρέπεια. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.